Ο Γιώργος Λόγος Χανίων, μαζί με εξαιρετικούς ομιλητές και συνδιοργανωτές, διοργανώνει μια ημερίδα για το θέμα της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αντιμετώπιση τους από την ποινική δικαιοσύνη. Τη σχέση δηλαδή των φορέων της ποινικής δικαιοσύνης, των λειτουργών της δικαιοσύνης, εισαγγελέων, δικαστών κτλ. Με τους ανήλικους δράστες ή φερόμενους τους δράστες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για την πόλη μας και για κάθε πόλη και για όλη την Ευρώπη, γιατί πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται προκειμένου να ενημερωθούν και να καταρτιστούν, δηλαδή πρόκειται περί καταρτήσεως των συναδέλφων και όλων των φορέων της δικαιοσύνης για τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται και να αντιμετωπίζουν τους ανηλίκους παραβάτες και δράστες, διότι έχει μεγάλη σημασία. Πρόκειται για τρυφερές ψυχές, νέους ανθρώπους που πρέπει να τύχουν μιας διαφορετικής αντιμετώπισης για τη συνδιαμόρφωση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, η οποία δεν έχει συντελεστεί ακόμη. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει αύξηση της ανάγκης για τέτοιες περιπτώσεις? Δηλαδή, οι ανήλικοι που φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες έχουν αυξηθεί? Δυστυχώς ζούμε σε καιρούς. Πάντα υπήρχε μια εντός εισαγωγικών παραβατικότητα ή εκτός εισαγωγικών. Δυστυχώς ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, όπως βλέπετε και εσείς λόγω επαγγέλματος. Στα σχολεία σήμερα γίνονται φοβερά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και απλά πράγματα, από ξυλοδαρμούς, από απειλές, εξυβρίσεις, υπάρχει δηλαδή αρκετή παραβατικότητα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα και κυρίως για τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί το ότι κάνει μια παράβαση ή κάποιο αδίκημα ένα νέο παιδί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικαστεί για όλη τη ζωή. Πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε συνολικά. Γιατί του διαμορφώνουμε το χαρακτήρα του.